Καμπανάκι κινδύνου για τα αποθέματα του νερού της λίμνης Πλαστήρα χτύπησε σήμερα και ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Γιώργος Λαδόπουλος. Σε υψηλούς τόνους διεμήνησε ότι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή αρδευτική περίοδο και να σταματήσει άμεσα η χρήση του νερού από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Αγωνιόμαι για την παραγωγή, αγωνιόμαι για τις καλλιέργειες, ενδιαφερόμαστε για την άρδευση, συνολικά για το οικονομικό παραγόμενο προϊόν της περιοχής των Θεσσαλών. Επισημαίνουμε λοιπόν ότι και σήμερα το συγκεκριμένο εργοστάσιο, παρόλη την παρότρινση του Αντιπεριφερειάρχη και της Περιφερειακής Συνότητας Καρδίτσας, λειτουργεί με 350.000 κυβικά ημιρεσίως, ενώ ήταν προγραμματισμένο, οφείλουμε να το πούμε, για 800.000 κυβικά. Εκτιμούμε ότι πρέπει να πάει σε μηδενική παροχή μόνο να βγάζει νερό για την ήρδευση της Καρδίτσας. Μόλις πριν από τρεις ημέρες και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την επάρκεια του νερού και είχε καλέσει μάλιστα την αποκεντρωμένη περιφέρεια, που είναι αρμόδια, να δει έγκαιρα το θέμα. Τους παρακαλούμε όλους τους υπεύθυνους να δώσουν εντολή αύριο να σταματήσουν οι εκροές, να ξαναβγούν. Εκροές δηλαδή, να ξαναβγάλουμε νερό και παραγωγή ρέματος όταν θα χρειάζεται η άρδευση. Και σε κάθε περίπτωση θα μετρήσουμε εκείνη τη στιγμή πόσο θα ανεβεί η στάθμη. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι πάντες, το νερό είναι πολύτιμο αγαθό, το χρειαζόμαστε για όλες τις κρίσεις και είναι απαραίτητο για κάθε κοινωνική δράση, επαγγελματική χρήση, κοινωνική ανάπτυξη, ανθρώπινη προκοπή.